Σταύρος Χριστακόπουλος, διευθυντής έκδοσης και σύνταξης στην εφημερίδα Το Ποντίκι, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Χριστακόπουλε, καλώς ορίσατε στο News Hub για ακόμη μία φορά. Γεια σας. Ανασχηματισμός. Δεν είναι λίγο πρόωρα για η στιγμή για να κάνει ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης? Και τα ερωτήματα είναι δύο. Γιατί τώρα ο ανασχηματισμός, και να μας σχολιάσετε και λίγο την εσωτερική αλλαγή που έγινε με τον Χρυσογοήδη, ας πούμε, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, με τον κύριο Γεωργιάδη στο Υγείας και το καθεξής? Κοιτάξτε, επί της ουσίας δεν ήταν καν ανασχηματισμός, θα έλεγα εγώ. Νομίζω σωστά το λένε και από την κυβέρνηση ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ανασχηματισμός. Ήταν μια ανάγκη να μπει μια στοιχειώδης τάξη στη δημόσια τάξη. Δηλαδή τα φαινόμενα που έχουμε παρατηρήσει εδώ και βέβαια αρκετό καιρό είναι φαινόμενα σχεδόν διάλυσης σε έναν τομέα ο οποίος, εκτός του ότι είναι κεντρικός για ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι πια και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός από τα φαινόμενα οπαδικής βίας έχουμε μια τεράστια γκάμα παραβατικότητας, παύλα εγκληματικότητας, η οποία σαρώνει σχεδόν την κοινωνία από άκρη σ' άκρη. Έχουμε μια αστυνομία η οποία φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται. Υπάρχει ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο πρόβλημα καθ' όλη τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να σας πω ότι η μόνη στιγμή που είδαμε την ελληνική αστυνομία να αντιδρά με πλήρες σχέδιο, απόλυτη συγκρότηση και αποτελεσματικότητα ήταν επί Χρυσοχοΐδη, όταν απετράπη η καθοδηγούμενη εισβολή χιλιάδων μεταναστών από τα σύνορα του Εύρου. Σε όλο το υπόλοιπο πεδίο της δημόσιας τάξης και ασφάλειας η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά. Και είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι αναγκάζεται ακόμη μια φορά να πάει στο Χρυσοχοΐδη. Φαίνεται σαν ο συγκεκριμένος άνθρωπος να είναι κατ' ουσίαν αντικατάστατος. Πάντως, να πηγαίνει για πέμπτη φυτεία. Ναι, για να μην φύγει από την κουβέντα μας, τον αντίποτα αυτής της τελευταίας επιτυχίας που είπατε, που αναφέρατε, είχαμε την εισβολή των χούλιγκαν, που είχαμε και την δολοφονία του φιλάθλου που πέρασαν από όλη την Ελλάδα και δεν ελέγχθηκαν πουθενά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι πέρασαν όλη την Ελλάδα και δεν το σταμάτησε κανείς. Είναι ότι οι ελληνικές υπηρεσίες είχαν όλα τα ονόματα των ανθρώπων που θα περάσουν και όλες τις πινακίδες αυτοκινήτων που θα κινούνταν μες στη χώρα. Και δεν τους σταμάτησε κανείς. Δηλαδή, δεν συζητάμε για ένα πράγμα το οποίο έγινε φλεβιαστικά. Οι αρχές της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου είχαν ενημερώσει πλήρως με κάθε λεπτομέρεια τις ελληνικές αρχές, οι οποίες κοιμήθηκαν όρθιες. Και είναι και διπλή ήττα για την κυβέρνηση, γιατί είναι στην κορυφή της ατζέντας που έχει, ας πούμε, το θέμα ασφάλειας. Μα ακριβώς αυτό λέω, ότι προφανώς δεν μπορούσε παρά να γίνει μια ουσιαστική άνοιξη σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το γεγονό ότι ο συγκεκριμένος φαίνεται πια ότι είναι μακράν ο εμπειρότερος και ικανότερος στο συγκεκριμένο πόστο, υπάρχει μια τεράστια αδυναμία. Πώς να το πω, τεράστιο έλλειμμα πάγκου στην κυβέρνηση, για να το πάμε έτσι με δύο μαθητές. Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα, επιστρέφει στο Χρυσοχοΐδη. Ο Χρυσοχοΐδης, θα πρέπει να σας πω ότι επιστρέφει στο συγκεκριμένο Υπουργείο και για ένα άλλο λόγο, ο οποίος παρότι έχει αναφερθεί δεξιά και αριστερά, έχει περάσει λίγο πιο χαμηλά από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια εξαιρετικά ορατή απειλή ενός νέου κύματος τρομοκρατίας. Ένα δηλαδή από τα θέματα τα οποία κατ' ουσίαν πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε άλλος πλην του Χρυσοχοΐδη, λόγω της τεχνογνωσίας που είχε αποκτήσει από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της 17 Νοέμβρη κλπ. Θεωρείτε ότι το τελευταίο γεγονός είναι αυτό που χτύπησε το καμπανάκι με την βόμβα? Νομίζω ότι έδειξε ότι σε έναν ακόμα τομέα όπου το κράτος ήταν νικητής τα τελευταία αρκετά χρόνια, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε αναζωοκλήρωση. Δεν μπορεί κανείς να πει τώρα κάτι περισσότερο από αυτού. Δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε περισσότερο από όσο το αναλογεί σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, είναι ένα δείγμα ακόμα
του ότι θα μπορούσε όλη αυτή η ατζέντα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας να διευρυνθεί κατά πολύ. Αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν. Οι άλλες αλλαγές έχουν να κάνουν κυρίως με την υποχρεωτική καραμπόλα. Δηλαδή, ο Χρυσοχοΐδης, φεύγοντας για να πάει στη δημόσια τάξη, αφήνει πίσω του ένα υπουργείο, το οποίο είναι κεντρικό για το Μητσοτάκη σε αυτήν την τετραετία. Ας μην ξεχνάμε ότι η υγεία είναι χώρος ο οποίος έχει δοκιμαστεί τρομακτικά και λόγω της πανδημίας. Είναι χώρος ο οποίος είχε πάντοτε τρομακτικά ελλείμματα. Είναι χώρος ο οποίος θα δει την κατάστασή του να επιδεινώνεται τα επόμενα χρόνια αν δεν γίνουν παρεμβάσεις και εξαιτίας του δημογραφικού. Σε μια κοινωνία η οποία γερνάει και μάλιστα δυστυχώς με ταχύτητα, οι ανάγκες, όσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος όρος ηλικίας, όσο μεγαλύτερες οι ανάγκες του συστήματος, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μείνει με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης είναι μια φοβερή ευκαιρία, διότι υπάρχουν τα τζάμπα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι χρήματα τα οποία μπορούν να αναμορφώσουν τον τομέα της υγείας χωρίς να χρειαστεί να συμβάλλει ιδιαίτερο ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό είναι μια ευκαιρία που δεν μπορεί να χάνεται. Γι' αυτό Μητσοτάκης το τελευταίο διάστημα είχε πει κατ' επανάληψη ότι είναι πολύ σπουδαία προτεραιότητα για αυτόν. Εγώ θα έλεγα ότι είναι από τις κορυφαίες. Ακριβώς επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει μια δυνατότητα αναμόρφωσης του υγειονομικού χάρτη, παρέμβασης, ενίσχυσης διαφόρων υπηρεσιών όπως είναι το ΕΚΑΒ και άλλες. Υπάρχει μια δυνατότητα νέων προσλήψεων γιατί τα κενά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Επομένως, όταν ο Μητσοτάκης έβαλε το Χρυσοχοΐδη σε αυτό το τομέα, τον έβαλε ακριβώς για αυτό το λόγο. Ήθελε έναν άνθρωπο στον οποίο να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και ως εκ τούτου να του κάνει τη δουλειά. Με το που φεύγει ο Χρυσοχοΐδης από εκεί, αυτόματα το ερώτημα είναι ποιος θα κάνει τη δουλειά που έρχεται. Δεν έμεινε καν στη μέση, δεν έχει καν αρχίσει. Είναι κάτι που έρχεται. Καταλήγει πάλι η λήψη πάγκου στον Άδωνη Γεωργιάδη, στον άνθρωπο ο οποίος ίσως να ξέρει τελικά το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το χώρο της υγείας, είναι και οι δομές του Υπουργείου, είναι και διάφοροι άλλοι τομείς που καλύπτει πέρα από την νοσηλεία και τα νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ. Ποιος το ξέρει αυτό καλύτερα? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί? Διότι από το 12-13-14 που ξανά ήταν Υπουργός Υγείας ο Γεωργιάδης, δεν εμφανίστηκε κάποιο άλλο στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία το οποίο να έχει την ικανότητα να λάβει αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε κάποιες αλλαγές κυβερνητικές υπό μεγάλη πίεση προβλημάτων, ανάδειξη ενός προβλήματος που είναι το έλλειμμα πάγκου. Ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραγάγει νέα στελέχη, δεν το έχει καταφέρει. Και καταλήγουμε ξανά στα ίδια γνωστά πρόσωπα τα οποία καλούνται να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά όταν αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό πάντως με το έλλειμμα πάγκου αποτυπώνεται στο πρόσωπο του κυρίου Χρυσοχοΐδη όταν δει κανείς ότι δεν είναι οργανικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, είναι εξωκοινοβουλευτικός. Πάμε τώρα στην άλλη μεριά. Αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται τίποτα πέρα από τα μαθήματα διπλωματίας και πατριωτισμού που είδαμε, που προσπάθησε να κάνει ο κύριος Κασελάκης στον Άγγελο Συρίγου, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει όλη του την πανεπιστημιακή διαδρομή σε αυτά τα θέματα και είναι αποδεκτός από όλες τις πολιτικές αποχρώσεις, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Και ανταυτού έχουμε και το τριήμερο στις Σπέτσες που έχει φέρει μεγάλη αναταραχή. Τι γίνεται, βέβαια, σε αυτό θέλω συνολικά να μου σχολιάσετε, και την ανυπαρξία του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, εδώ είναι πολλά τα ζητήματα μαζεμένα. Λοιπόν, να αρχίσουμε καταρχάς από το επεισόδιο με το Συρίγο. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα μη θέμα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όλη αυτή η επίθεση στηρίχθηκε σε κάτι που δεν υπόθηκε ποτέ. Στην αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Ο Συρίγος είπε, και αλήθεια είναι αυτό, ότι πριν από 100 χρόνια φτιάχτηκε μια συνθήκη της οποίας τα περισσότερα κομμάτια είναι ανενεργά ή ανευσημασίας πια, διότι δεν παίζουν τον παραμικρό ρόλο σε απολύτως τίποτε. Ωστόσο δεν μίλησε ποτέ για αναθεώρηση. Δεν ταυτίστηκε, δεν κατηγορήθηκε. Άρα το θα υπάρχει μόνο και μόνο για το ξενέκριο. Από εκεί και πέρα, ίσως όλες δόθηκαν οι επιθέσεις έγιναν, ο καθένας διαβάζοντας το στοιχειώδη μπορεί να καταλάβει ότι
Δεν υπάρχει σοβαρό θέμα. Σε αυτό πάντως, μια μικρή παρένθεση να κάνω, μέσα σε αυτό το παροχημένες μπήκε και ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι η αποστρατικοποίηση, που είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποστηριχθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση δεν έγινε εστίαση. Ναι, μα σας λέω τώρα, όλο αυτό δεν είναι καν κάτι που μπορεί να αξιολογηθεί πολύ σοβαρά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ήταν απλώς μια φωτοβολίδα ακόμα η οποία ανέβηκε στον ουρανό, έκανε ένα μπαμ, έσβησε και τελειώσαμε, πήγαμε παρακάτω. Το πρόβλημα, θα έλεγα, με την αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση είναι ότι στην πραγματικότητα, ας πιάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει μάλλον μια τακτική, ούτε στρατηγική θα την έλεγα, μια τακτική καθημερινής διαχείρισης, η οποία στηρίζεται κατά βάση σε φωτοβολίδες. Δημιουργεί διάφορα θέματα επικαιρότητας, τα οποία ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτοαναφορικά. Να βγάλει λεφτά από την τσέπη του για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του κόμματος και των media του κόμματος. Μια κίνηση η οποία ανακοινώθηκε κακώς κατά τη γνώμη μου, ενώ θα έπρεπε να έχει μείνει. Ο Σκίνης δεν ήταν κάτι κακό, έτσι, ίσα ίσα. Αφού είχε τα λεφτά, καλώς τα έβαλε. Δεν το διαφημίζεις αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θες να κάνεις ένα ωραιότατο τριήμερο συντονισμού της κοινοβουλευτικής ομάδας, προγραμματισμού, απολογισμού, κατάθεσης προτάσεων για πολύ καλή διαδικασία. Μακάρι να την είχαν θεσμοθετημένη ένα δίμηνο ή ένα τρίμηνο, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι έχουν πάρει σοβαρά τη δουλειά, την κοινοβουλευτική τους δουλειά, και εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να την κάνουν με έναν καλύτερο τρόπο. Δεν το κάνεις αυτό πάλι επιδεικνύοντας τον πλούτο του Προέδρου, ο οποίος φιλοξενεί και πληρώνει τα έξοδα 36 ανθρώπων επί 3 ημέρες. Αυτό δεν το κάνεις ιδιαίτερα στις κοσμοπολίτικες σπέτσες. Και τουλάχιστον όχι όταν ο κόσμος έχει τεράστια αγωνία για το αν μπορεί να αγοράσει λάδι βρεφικό γάλα. Και λέω τώρα αυτά επειδή είναι σε επικαιρότητα, διότι πολλά άλλα δεν μπορεί να αγοράσει ο κόσμος. Έτσι, απλώς αυτά είναι τα πιο φωναχτά αυτές τις μέρες. Και σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε τώρα, δηλαδή το θέμα της ακρίβειας, είναι και το σημείο το μεγάλο της θωράς της κυβέρνησης. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εκεί που έχεις μια ευκαιρία να χτυπήσεις την κυβέρνηση, πας και κάνεις ένα πράγμα το οποίο είναι από ακατανόητο μέχρι ανόητο. Και λες, είναι τελείως, πώς να το πω, τελείως άγνωστο, κάνεις σε τι αποσκοπεί. Δείχνει μια, και έλλειψη προγραμματισμού και έλλειψη στρατηγικής, δείχνει μη κατανόηση των προβλημάτων, μη διαχείριση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ προβληματικό πάντως. Έχει επίσης μια χαρά ευκαιρία να πιέσει την κυβέρνηση λίγο παραπάνω. Εκεί το κάνει, ομολογώ ότι το κάνει με λίγο περισσότερη συνέπεια, στην αναβολή, να το πω έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον αναβολή, μιας κίνησης του Πρωθυπουργού για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τη δυνατότητά τους να υιοθετούν παιδιά και να αναγνωρίζονται νομικά, η οποία, πώς να το πω, αποτυπώνει ένα πραγματικό πρόβλημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είναι το μόνο σημείο στο οποίο, ίσως λόγω, πώς να το πω, συγκροτημένων ανακλαστικών σε τέτοιου τύπου θέματα, η αντιπολίτευση πατάει καλύτερα. Αυτό το θέμα, λίγο να μείνουμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Υπάρχει η πληροφορία, δεν ξέρω αν έχει μπει μέσα στο κουτί του, στο ποντίκι, ας πούμε, στον υπόλοιπο που σλέγονται πληροφορίες. Υπάρχει πληροφορία ότι έγινε μια διερεύνηση από κυβερνητικά στελέχη για το ποια θα είναι η θέση του σε κάτι τέτοιο και το μεγάλο ποσοστό ήταν αρνητικό. Και μάλιστα αυτό το οποίο άδεται είναι ότι ακόμα και με τους ψήφους της αντιπολίτευσης δεν θα περνούσε ένα τέτοιο νομοσχέδιο στη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχετε εικόνα? Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός, είναι σοβαρός. Μια τέτοια αποτύπωση έχω και εγώ εδώ και αρκετό καιρό, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, ίσως η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αν όχι και μεγαλύτερο κομμάτι, είναι από προβληματισμένο έως αρνητικό, θα έλεγα. Μάλιστα, είχε γίνει μια καταμέτρηση τότε, η οποία έγινε σε δύο σκέλη. Η καταμέτρηση έλεγε ότι 40 περίπου βουλευτές θα έλεγαν όχι αν μιλούσαμε
για ένα νομοσχέδιο που θα περιλάμβανε μόνο το γάμο ομόφυλων ζευγαριών, το αριθμός ανέβαινε έως και τους 90 βουλευτές, εάν περιλαμβανόταν και τεκνοθεσία. Όμως, όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο κ. Τσιόδρας τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορείς να κάνεις, να θεσμοθετήσεις πολιτικό γάμο ομοφύλων ζευγαριών χωρίς τη δυνατότητα τεκνοθεσίας. Αυτά υποχρεωτικά πάνε μαζί. Άρα πάμε στο πρόβλημα που λέγαμε πριν, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τέτοιου τύπου, το οποίο έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ που τα λέμε, εγώ θα σας πω ότι, okay, ακόμα και αν περνούσαμε τις ψήφους της αντιπολίτευσης, θα ήθελε ο Μητσοτάκης να εμφανιστεί η κοινοβουλευτική του ομάδα διχασμένη σε τόσο απόλυτο βαθμό? Και δεν θα μπορούσε να θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας σε κάτι τέτοιο, πιστεύετε? Και από την... Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση. Θα μπορούσε να θέσει σε κάτι τέτοιο κρίσιμο και όταν υπάρχει τέτοιο αρνητικό φορτίο θέμα κομματικής πειθαρχίας? Εκεί το πρόβλημα θα υπήρχε ούτως ή άλλως. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα ακόμα. Έτσι, κοιτάζοντας, για παράδειγμα, την τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, βλέπουμε ότι η αποδοχή με αυτής της πρότασης Μητσοτάκη στην κοινωνία είναι κάπου στο 42% και η άρνηση στο 47%. Μιλώντας πάντα και με την τεκνοθεσία μέσα, έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι το 47%. Αυτό προέρχεται κατά βάση από τη δική του παράταξη και από το ΠΑΣΟΚ ένα κομμάτι και στην ακροδεξιά ένα άλλο κομμάτι. Όμως έχει πρόβλημα ο ίδιος με διαρροές από το δικό του 41%. Αντιθέτως, το 42% του ναι στο γάμο και την τεκνοθεσία το μοιράζεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει λοιπόν πραγματικό πρόβλημα, όχι μόνο στην κοινωνιστική ομάδα, αλλά και στην κοινωνία, σε επίπεδο ψηφοφόρων. Γι' αυτό άλλωστε είδαμε ότι, τι λέει Μητσοτάκης, όχι το κάρο μπροστά από το άλογο, και πρέπει πρώτα να ενημερώσω, χρειάζομαι μια καμπάνια για να το κάνω. Αντιλαμβάνεται ότι αν αυτό το πράγμα το προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο του λέει η αντιπολίτευση, ενδέχεται να υποστεί μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και αυτό εν ώψη των ευρωεκλογών καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να μην το κάνει. Είναι μια προσωπική του δέσμευση. Την έχει υπερασπιστεί όλο το Μαξίμου. Την έχει υπερασπιστεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά επανάληψη. Είναι δέσμευση. Εάν ο Μητσοτάκης δεν το κάνει, θα εμφανιστεί ως εχμάλωτος μια τάση του κόμματός του, η οποία κατ' ουσίαν αρνείται τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Είναι το δυσκολότερο θέμα από όσα μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης στη δεύτερη θητεία του. Δύσκολο με την έννοια ότι εμφανίζεται σχεδόν αδιέξοδο, διότι πράγματι μπρος υπάρχει ένας γκρεμός και πίσω ένα ρέμα. Πάντως στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι άλλο τα λόγια και άλλο οι πράξεις και με τις περιφέρειες των βουλευτών που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Θέλω να κλείσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Ενώ στις δημοσκοπήσεις πλέον είναι στη δεύτερη θέση, δεν βλέπουμε κάτι το συνταρακτικό, ιδιαίτερο σε αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι κάτι συνταρακτικό δεν περιμένει ούτε καν το ΠΑΣΟΚ. Και το λέω διότι οι εκτιμήσεις που κάνουν και οι ίδιοι λένε ότι ξέρουμε ότι εμείς θα ανεβαίνουμε λίγο-λίγο. Ξέρουμε ότι θα τσιμπάμε αργά. Μας ενδιαφέρει αυτό το αργά να είναι και σταθερό. Θα σας θυμίσω ότι πριν από τον περασμένο Μάιο το ΠΑΣΟΚ υπήρχε ως ένα 8%. Έρχονται οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις και το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12%. Περνάει ένα εξάμηνο από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και το ΠΑΣΟΚ με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις εκτιμήσεις ψήφου κλπ. Είναι στο 15%. Από τον περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα έχει περίπου διπλασιάσει το ποσοστό του. Βέβαια, ομολογουμένως είναι ευκολότερο να διπλασιάζεις ή να εμφανίζεις μεγάλες αυξήσεις στα μικρά ποσοστά και πολύ δυσκολότερο ώστε τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα. Ωστόσο, θεωρώ ότι εάν διατηρήσει όντως αυτή τη σταθερότητα στην αύξηση των ποσοστών του, έστω και αν είναι μικρή ανά μήνα ή ανά δίμηνο, θεωρώ ότι πολύ απλά θα κατοχυρώσει την δεύτερη θέση και μένει ένα ερώτημα. Εάν στις ευρωεκλογές θα βρίσκεται κοντά ή μακριά από το 20. Για το ΠΑΣΟΚ το κρίσιμο είναι το 20. Εάν το υπερβεί ή το πλησιάσει αρκετά
με το ΣΥΡΙΖΑ περιορισμένο εκεί κοντά στο 10, θεωρώ ότι αυτόματα θα πάρει και ένα σε πρώτη φάση δημοσκοπικό μπόνους. Δηλαδή θα έχει ξεκαθαρίσει ότι πλέον ο αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση θα του είναι πολύ ευκολότερο να μαζέψει δυσαρεστημένους ανθρώπους στο δικό του, στη δική του κάλπη, και επίσης θα έχει και ένα πλεονέκτημα πάντα συγκριτικά με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο αντιλήψεων και σε επίπεδο θεσμικής μνήμης, πολιτικής συγκρότησης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κεντροδεξιός και δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να δει ευκολότερα μια λύση ΠΑΣΟΚ παρά μια λύση ΣΥΡΙΖΑ. Το κραστές... Γι' αυτό λέω ότι εάν καταφέρει να πλησιάσει μέχρι... Γιατί έχει 6 μήνες μπροστά του. Δεν είναι μικρός, δεν είναι λίγος ο χρόνος. 6 μήνες στην πολιτική είναι μεγάλο διάστημα. Εάν καταφέρει λοιπόν αυτό το 15 να το κάνει ας πούμε 18, όπως είναι ο στόχος του, ο μέχρι τώρα στόχος του, θεωρώ ότι από εκεί και πέρα θα ανοίξει το γήπεδο λίγο παραπάνω και θα έχει την ευκαιρία να προβάλλει τον εαυτό του ως το αντίπαλον δέος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, που δεν μπορούμε από τώρα να το περιγράψουμε, να το βλέψουμε. Κοντός ψαλμός λοιπόν μέχρι τις ευλογεκλογές. Το θέμα είναι. Ναι, διότι μπορεί κάλλιστα να αποτύχει. Έτσι. Μιλάμε για ένα στόχο, για ένα στόχο τον οποίο μπορεί να πετύχει. Δεν ξέρω με, τη βασική προϋπόθεση, με τη βασική προϋπόθεση να μπορέσει, ας πούμε, να αυγραστεί τα προτάγματα, τα κοινωνικά, γιατί καρδοκεί και η ακροδεξιά στο θέμα των δυσαρεστημένων. Εκεί υπάρχει αυτό που λέμε. Εδώ η δεξαμενή της ακροδεξιάς είναι η εντός Νέας Δημοκρατίας λαϊκή δεξιά. Αυτή δεν θα πήγαινε προς το ΠΑΣΟΚ ως δυσαρεστημένη. Και αυτό ακριβώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης στο επόμενο διάστημα. Ότι αυτός μετακινείται με συγκεκριμένη, με συνειδητή επιλογή προς το κέντρο, θέλοντας να ανακόψει τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλου να τον απειλήσει από την πλευρά του κέντρου. Εκεί είναι η μεγάλη πολιτική ισχύς, πάντοτε πηγάζει από το κέντρο. Έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι σωστή είναι η σκέψη του, δεν κάνει κάποιο λάθος εδώ. Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να βρεθεί το ενοποιητικό στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βάλει σε έναν κουβά ενιαίο πια την άκρα δεξιά και τις ψήφους της, ή μια δυσαρέσκεια η οποία θα κατευθυνόταν δεξιότερα. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με το γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Ότι η δυσαρέσκεια σε περίπτωση ψήφισης δεν θα κατευθυνθεί προς το κέντρο. Δεν θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Να δείξει τι θα πάει. Και είναι όλα αυτά τα ζητήματα που πρέπει ο Μητσοτάκης να συνυπολογίσει, εάν θέλει βέβαια, με κάποιον τρόπο να περιορίσει τη συγκεκριμένη ζημιά. Γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει κίνδυνο ζημιάς προς το κέντρο, εάν δεν το κάνει, ζημιάς προς την άκρα δεξιά, εάν το κάνει. Μάλιστα. Γι' αυτό έλεγα πριν πρόσγκρεμος και πιστορέμα. Είναι το πρώτο πραγματικά περίπλοκο, δύσκολο πολιτικό πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει στη διάρκεια τουλάχιστον της δεύτερης τρίτης. Κύριε Χρυσταχούπλε, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και δεν μένει παρά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.